Πάμε για λογαριασμό ενός φίλου να δέσουμε ένα σε 50. Δεν είναι όλα τα κομμάτια γνήσια, αρκετά από τα κομμάτια είναι ημιτασιών. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα στην πορεία, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν έχω και όλες τις βίδες. Είναι ένα μάτσο σκουριασμένες βίδες, τις οποίες έβαλα στο ξύδι, τις καθάρισα κτλ. Προσπάθησα να τις γαλβανίσω, δεν είμαι σίγουρος τι έχω κάνει. Anyway, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έτσι, 5 βασικά πράγματα να τα βάλουμε πάνω. Νομίζω ότι έχω τα πιο πολλά κομμάτια. Ξεκινάμε. Μη 8 είναι, αλλά έχουν κλείσει λίγο από ό,τι φαίνεται από το βάψιμο. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση το έχει βρει το μηχανάκι. Βασικά, αν κατάλαβα καλά, το πήρε σε κομμάτια. Οπότε έχει βαφτεί. Τα κομμάτια ήταν λειψά. Άλλα είχε, άλλα δεν είχε. Πήγε, αγόρασε. Άλλος ήταν να το δέσει το μηχανάκι, δεν το έδεσε. Εντάξει. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλων των ανθρώπων τα σχέδια αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Σφυρί καλέμι. Ο γνωστός μάστορας. Γαμώ. Σφυρί καλέμι. Το καλύτερο εργαλείο. Ναι. Έλα. Okay. Θέλει λίγη πειθό αυτό. Όλες οι πόλτες είναι... Έλα! Ούτε καν. Τι διάλογο, μαλάκα. Οι δύο τρύπες ταιριάζουν και τα λέω. Δεν ταιριάζουν, μάνα μου. Κάνω και τα πειράματά μου εδώ. Μπας και καταφέρω να ανωδιώσω κάποια εξαρτήματα. Αν δεν τα καταφέρω, το πολύ πολύ να τα πάω για νικέλωμα. Αν καταφέρω να τη βελτιώσω την τεχνική, θα την κάνω ένα βίντεο. Τώρα κάποια εξαρτήματα που
Τα φοβάμαι, τα άβαψα για την ώρα και θα δούμε. Ωραία φίλε, αυτό είναι με την παλιά την καζιέρα. Εδώ. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει καινούργια. Θα δούμε. Θα πιστεύω ότι όταν θα σφίξει, αλλιώς με λίγο ζέσταμα θα το κάνουμε να έρθει. Έτσι, μπράβο. Ορίστε. Ναι, οκ. Okay. Καλό μου φαίνεται. Πάμε παρακάτω. Κάπου είχα ένα παλιό τιμόνι, οπότε να κάνουμε μια μέτρηση να δούμε αν θα χωράει. 1,9 λεκτή. Όχι, 1,9 λεκτή. Ναι, εντάξει, την ίδια διάμετρο έχουν, οπότε θεωρητικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Okay. Άρα εντάξει, πρακτικά μπορούμε και να σφίξουμε. Καλά, τα μισά από αυτά που σφίγγω τώρα θα τα ξαναξεσφίξω, αλλά λέμε. Εντάξει. Άρα εδώ, στο μέταλλο που πάλευα να βάλω πριν, θα χρειαστεί πατέντα. Α, δούμε. Αλλά θα το δούμε τελευταίο αυτό. Όταν θα βάλω ποδιά, θα δω περίπου που κάθονται όλα. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. 9 η ώρα. Καλή ώρα για μπύρα. Πάμε για μπροστινό τροφό. 1 hour later. Η ώρα έχει πάει 10:25. Δυσκολεύομαι πολύ να βρω τα κομμάτια γιατί είναι όλα ό,τι να είναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τόση ώρα προσπαθούσα να ταιριάξω μια ρημάδα. Τώρα ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Τσιμούχα εμπρός τροχού. Θα μπει η ρόδα. Εδώ είναι όλα ισορροπία τρόμου, γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Και κάθεται και ίσια. Τι λέει ρε πούστη. Παπα, πάψε ρε. Και βέβαια επειδή τώρα κάτι από όλα εδώ είναι ημιτασιόν, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Η ρόδα κάθεται στο Θεό, κλασική περίπτωση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας ενοχλεί καθόλου. Αν τρέχει εδώ, γιατί δεν τρέχει. Γιατί κάτι δεν πάει καλά μέσα. Και μόλις τη σφίγγει, σφίγγει. Η ρόδα γιατί να σφίγγει εκεί, να κάνει καλή επαφή μέσα και τη σφίγγει τη ρόδα, κατάλαβες. Εδώ μπλέκουμε. 6 βολτά με 12 βολτά και τα λοιπά. Κατάλληλο, δηλαδή πάει και πατάει τώρα. Ας πούμε, ούτε αυτό δεν κάθεται σωστά, πώς θα μπει. Και πού είναι το άλλο που έχουμε, είναι από άλλο μηχανάκι. Δηλαδή αυτό εδώ είναι από άστρα. Πιθανότατα. Αλλά έχει πολύ χοντρό άξονα. Ναι, αυτό υπολείπεται κάτι χιλιοστά, ε. Τραχαγύρευε. Οκ. Υπολείπεται 2-3 χιλιοστά. A few moments later. Λοιπόν, τώρα με μια πατέντα το κατάφερα, το βάλα. Και έχω σφίξει. Και γυρνάει. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, τι γίνεται. Αυτό εδώ το πάχος. Εδώ. Αυτός εδώ ο αποστάτης, ας το πούμε, που είναι μέρος της κιθάρας, εδώ είναι 3 χιλιοστά, αυτό είναι από άστρα μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω γιατί είναι και χοντρός άξονας,
είναι 3 χιλιοστά πιο φαρδί, ας το πούμε, από ότι είναι σε εκείνη εκεί την κιθάρα. Άρα έβαλα με γράσο, κόλλησα 2 ροδέλες έτσι εδώ, το πρεσάρισα πάνω στο ταμπούρο και φαίνεται μια χαρά. Γυρνάει δηλαδή τώρα. Αλλά έχουμε αυτή την κλασική μαλακία που, επειδή είναι τα αμπορτισέρα από 12V, σηκώνεται ψηλά. Εντάξει. Okay. Για την ώρα δεν με ενοχλεί, θα το φτιάξουμε και αυτό. Λογικά θα κόψω τα μπροστινά, τα ελαττήρια από μέσα. Θα δούμε. Αν ξέρετε κάποιο άλλο κόλπο, το προτείνετε. Από εδώ και πέρα θα είμαι λιγότερο αισιόδοξο. Θα λέω πάμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε ένα εξάρτημα. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε την πίσω γρανάζιέρ. Αλλά κάνε τι. Με τη μία δηλαδή συναντάς πρόβλημα. Είναι τρομερό.